Η Όνιον FM σας ενημερώνει. Να πούμε ότι αύριο το απόγευμα θα βρίσκεται στον πύργο ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, ο κύριος Καζάκης, ο οποίος θα έρθει στην περιοχή μας, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, θα έρθει στην περιοχή μας προκειμένου να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής και να δώσει έτσι μια εικόνα, τη δική του πρόταση όσον αφορά την διέξοδο από την οικονομική κρίση. Αντιμνημονιακός ο κύριος Καζάκης, έχει σχολιάσει κατά καιρούς, έχει τοποθετηθεί αρνητικά απέναντι στο θέμα του μνημονίου και αύριο ερχόμενο στον πύργο θα συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής προκειμένου να ακούσει, να δώσει τέλος πάντων μια εναλλακτική πρόταση, κάποιες εναλλακτικές τοποθετήσεις στο μονόδρομο όπως μας παρουσιάζεται του μνημονίου. Διότι το τελευταίο διάστημα ακούμε περί μονοδρόμου όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αν δεν πάμε με βάση τις επιταγές της Τρόικας, του Δουνουτού ή της κυρίας Μέρκελ ή δεν ξέρω ποιου άλλου, η Ελλάδα θα καταστραφεί. Λοιπόν, αυτές είναι οι απειλές που εκτοξεύονται κατά καιρούς, έμεσες ή άμεσες, είτε από τους πολιτικούς μας, τους εκλεγμένους εκπροσώπους μας, είτε και από τους εταίρους μας στην Ευρώπη, που επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει ή έχει σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ και υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Κύριε Καζάκη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα θα είστε στον πύργο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σε ομιλία, ναι. Για πείτε μας, τι ώρα θα είστε στον πύργο? Θα είναι γύρω σε 7 η ώρα. Στον πύργο που θα... Στο εργατικό κέντρο ή στο Δημαρχείο, στο Λάτσιο? Ναι. Λοιπόν, το θέμα της συζήτησης ποιο είναι, κύριε Καζάκη? Αυτό που είναι η συζήτηση για όλους μας αυτή τη στιγμή. Τι κάνουμε? Δηλαδή, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τι κάνουμε? Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή ένα όπλο. Μικρό, μεγάλο. Και συζητήσουμε τέλος πάντων κατά πόσον το όπλο της ψήφου αυτή τη στιγμή σε αυτές τις συνθήκες είναι αποτελεσματικό. Παρόλα αυτά, είναι ένα όπλο. Και πρέπει αυτό να το χρησιμοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να απαλλαγεί η χώρα από αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται συνέχεια. Διότι εδώ πέρα ζούμε υποκαθεστώς εκβιασμού. Οι γεννηθές προκειμένου να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους σε βάρος της χώρας και του λαού, εκβιάζουν συστηματικά. Λέτε, κύριε Καζάκη, ότι δεν είναι το όπλο αρκετό αυτό των εκλογών, γιατί είπατε έτσι όπως είναι οι εκλογές, αφήσετε ένα υπονοούμενο. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Από τον Μάιο, ή αν θέλετε και από πριν από τον Μάιο του 2010, έχουμε πάει σε 2 ή 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι, 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 ναι. Και παρόλα αυτά, οι κυβερνήσεις που έχουν προκύψει σφετερίστηκαν τη λαϊκή ψήφο για να μας πάνε στις καταστάσεις τις οποίες οι ίδιες αρνιόντουσαν προεκλογικά. Να θυμηθούμε τον κύριο Γεώργιο Παπανδρέου στις εκλογές του 2009. Θυμηθεί τον κύριο Σαμαρά τι έλεγε το 2012. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν έχουμε μια ψήφο που λειτουργεί ως λευκή επιταγή για αυτόν που την παίρνει και τη χρησιμοποιεί όπως του καπνίσει ή όπως του αρέσει, καταλαβαίνετε ότι είναι περιορισμένη η ισχύως όπλο. Εκβιάζεται και ο λαός όμως από τα διλήμματα. Κάθε φορά έχουμε διλήμματα και σε όλες τις εκλογές. Έχετε δίκιο. Έτσι. Έχετε δίκιο. Μόνο που αυτή τη φορά τα διλήμματα, τα τρομοκρατικά διλήμματα που μπαίνανε στις προηγούμενες εκλογές, πλέον δεν ισχύουν. Ξέρει ο κόσμος πλέον ότι με το ευρώ τελικά κατέληξε να μην έχει φάρμακα, να μην έχει γιατρούς, ούτε νοσοκομεία, ούτε καύσιμα για να ζεσταθεί. Ούτε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε είναι περιορισμένης λειτουργίας. Και πολύ περισσότερο κατέληξε. Οι κυβερνήσεις οι οποίες φωνάζανε ότι θα χάσουν τις καταθέσεις οι Έλληνες και την περιουσία εάν πάνε σε εθνικό νόμισμα, αν φύγουν από το ευρώ, έχουν καταλήξει να τα χάσουμε όλα με το ευρώ. Κάτι το οποίο το έλεγα εγώ πολύ πριν. Ναι, το θυμόμαστε. Συμβούν αυτά. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι εκβιασμοί που γίνονται και σήμερα και θα ενταθούν ακόμη περισσότερο μπροστά στις εκλογές και που μετά στις 25 του Μάη θα φανούν και τα μέτρα που παίρνονται αυτή τη στιγμή. Γιατί περνάνε το Κοινοβούλιο πράγματα τα οποία είναι εντυπωσιακά και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Όπως δηλαδή κύριε Καζάκη. Δηλαδή, για παράδειγμα, πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά το Μετοπολί νομοσχέδιο η διάλυση της ΔΕΗ. Δεν τη συζήτησε κανένα. Ναι. Η κατάτμιση δηλαδή του ενιαίου συστήματος παροχής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ξαναγυρίζοντας στην Ελλάδα στη δεκαετία του 50. Ξέρετε, με τις μικρές ηλεκτρικές εταιρείες, ναι, τα μικρά δίκτυα που υποστήριζαν μικρές πόλεις ή μεγαλύτερες πόλεις και τα γύρω χωριά. Η υπόλοιπη Ελλάδα στο σκοτάδι.
Αυτό δεν το συζητήσει κανένα. Το δεύτερο, στο πολύ νομοσχέδιο και μετά, και αναμένουμε και άλλα τέτοια νομοθετήματα, πέρασε η διευκόλυνση των τραπεζών ώστε να ξεκινήσουν πληθυσμού και δημεύσει σε βάρο των οφειλετών, ακόμη και πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Καταργήθηκε δηλαδή ο περιβόητο νόμο Κατσέλη, δηλαδή που προστάτευε. Τον υπονόμησαν δραστικά. Αυτό είναι στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο, λέτε, ψηφίστηκαν αυτά. Και μάλιστα με τι τρόπο ώστε να το ερμηνεύει κατά το δοκούν ο εκάστοτε υπουργό. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει τροπολογία. Μέσα, να υπάρχει, να καταδείξει η τροπολογία και ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο. Ο υπουργό δικαιοσύνη να αποφασίζει για τι διώξει ιδιαίτερα ιδεχθών εγκλημάτων εναντίον τη χώρα και του λαού. Ο υπουργό δικαιοσύνη. Πώ θα αποφασίζει. Πώ θα αποφασίζει, δηλαδή θα κρίνει χωρί δικαστήριο, χωρί δικαστέ. Καπελώνει το. Ακριβώ. Okay. Προστέθηκε στον κώδικα ποινική οικονομία. Την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Το άρθρο 30, ένα άρθρο, μία παράγραφο στο άρθρο 30, όπου επιτρέπει στον υπουργό δικαιοσύνη την πλήρη αυθαιρεσία. Κύριε Καζάκη, αυτά τα οποία περιγράφεται, πόσο νόμιμα είναι, γιατί και ο Παπαδόπουλος θέλει να γίνει αρχιεπίσκοπος, δεν πρόλαβε να αφήσει μουσία, ας πούμε. Είχε γίνει διάφορα άλλα, ας πούμε. Έτσι, μια και ήταν και η μέρα. Μα αυτό είναι το δράμα μας. Ζούμε υπό καθεστώς συνεχού πραξικοπήματος και κατάλληλη συνταγματική τάξη. Εάν αυτό δεν το αναιρέσουμε. Και πώς αναιρείται. Με τον τρόπο που αναιρέθηκε η παλιά Χούντα. Με δίκη δηλαδή από το φυσικό δικαστή των πρωτετήρων της Χούντας. Πώς έγινε τότε και αναιρέθηκε όλο το προηγούμενο καθεστώς της Χούντας στον βαθμό που επιτράπηκε να αναιρεθεί, γιατί ξέρουμε για τα ΣΥΝΕΑ και τα λοιπά που επακολούθησαν. Αλλά έτσι κάνει η δημοκρατική πολιτεία. Δηλαδή, δικάζει αυτούς που διαπράττουν σε κάτι. Πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, λέτε, αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν αυτή τη στιγμή. Προβλέπεται από την και ποιος θα τους οδηγήσει, κύριε Καζάκη, ποιος θα τους οδηγήσει. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να τους οδηγήσει ο λαός. Πώς θα τους οδηγήσει. Αναδεικνύοντας δυνάμεις, οι οποίες τους έχει εμπιστοσύνη ότι θα πραγματικά θα αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη. Έχει μια καχυποψία, βέβαια, ο λαός έτσι όπως τον έχουν φέρει. Έχει μια καχυποψία, κύριε Καζάκη. Ξέρετε, εγώ ακούω να μιλήσω για οποιονδήποτε εμφανίζεται στο πολιτικό σκηνικό σήμερα. Εγώ ακούω ότι λένε οι Έλληνες ποιος, και για εσάς προφανώς το έχουν πει. Για όλους. Αυτός ποιος είναι, ποιος είναι από πίσω του, τι. Έτσι είναι ο ελληνικός λαός, έτσι κατάντησε να είναι. Έχετε δίκιο. Έτσι. Έχετε δίκιο. Με μια διαφορά όμως, υπάρχει και κοινωνική εμπειρία. Δηλαδή, το ποιος είναι πίσω, για παράδειγμα, το ποτάμι, δεν χρειάζεται να μυριστείς πολύ. Καλά, για το ποτάμι, εντάξει, είναι απλό. Είναι απλό το quiz, ναι. Παράδειγμα το ανάφερα. Λοιπόν, αλλά για όλους μας, για όλους που έχουν μια συγκεκριμένη διαδρομή. Αν θέλετε και μέσα στην κρίση και στον τρόπο που τοποθετήθηκαν στα ζητήματα, όποτε πραγματικά υπήρξε πραγματικό δίλημα για την ελληνική κοινωνία, ο τρόπος που τοποθετήθηκε ο καθένας μας κρίνει το ποιόν του και τη συνολική του διαδρομή. Και το γεγονός ότι το πόσο συνεπής είναι και με ποιον τρόπο αγωνίζεται υπέρ του λαού και αυτής της χώρας. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό. Αρκεί βεβαίως να ανοίξουμε λιγάκι τα μυαλά μας, δηλαδή τι θέλω να πω. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με κοινή λογική. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Τώρα, κύριε Καζάκη, εσείς λέτε ότι αυτές οι ευρωεκλογές θα στείλουν ένα μήνυμα εντός και εκτός της χώρας, όσον αφορά την ακολουθούμενη πολιτική αυτή τη στιγμή. Άρα, οι πολίτες οφείλουν να το εκμεταλλευτούν, λέτε, και να μην πάνε ελαφρά την καρδία και ψηφίσουν. Δεν έχουν άλλη λύση, λέει ο κύριος Καζάκης. Πρέπει να αποτελέσουν, οφείλουν να αποτελέσουν αυτές οι ευρωεκλογές αφετηρία για να ξετινάξουμε όλο αυτό το καθεστώς που μας έχουν επιβάλει, ανομία, θα το λέγα εγώ, και κατάλληλη συνταγματική τάξη, να επανέλθουμε ή μάλλον να φέρουμε, γιατί δεν είχαμε και ποτέ εδώ που τα λέμε, με τα πολιτευτικά, δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ώστε ο λαός να αποφασίσει τελικά τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει. Εάν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, εάν δεν το αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, το τι θα συμβεί μετά τις 25 Μαΐου, θα τρίβουν τα μάτια μας, γιατί αυτή τη στιγμή περνάνε πράγματα, υπογράφουν. Τα οποία δεν τα νιώθουμε ακόμη στο πετσί μας, οπότε δεν τα ξέρουμε. Πάντως, κύριε Καζάκη. Ναι, πάντως, κύριε Καζάκη. Μετά τις 25 θα αρχίσουμε να τα νιώθουμε. Ναι. Πάντως, είναι τόσο απλό δηλαδή να επέλθει ανατροπή αυτή τη κατάσταση, την οποία με τόσο κόπο έχει φτιάξει όλο το σύστημα και όλοι οι παρατρεχάμενοι του συστήματος και οι πολιτικές μαριονέτες που βρίσκονται στο προσκήνιο. Είναι τόσο απλό με μία ψήφο στις ευρωεκλογές ο πολίτης να δώσει την απάντησή του. Τόσο εύκολα θα απαλλαγούμε δηλαδή από αυτούς τους κυρίους. Είναι απλό εάν δείξει τη δύναμή της η πλειοψηφία του λαού.
Εάν η πλειοψηφία του λαού δείξει ότι είναι αποφασισμένη και ξέρει πώς να ενεργεί, τότε είναι τόσο απλός ώστε να πας ένα πίνακα με ένα σφουγγάρι και να τα σβήσεις όλα. Βεβαίως, έχετε δίκιο εδώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο λαός ευρίσκεται σε παράκμη. Δεν είναι μόνο στην πυραμίδα πάνω η κορυφή. Και ο λαός ευρίσκεται και είναι σε κατάσταση. Του δεν πάει άλλο, δεν κουνιέται από τη θέση του, δεν κουνιέται το μυαλό του. Είναι σε φοβερή κατάσταση και αυτό είναι εκμεταλλεύσιμο από τους αυτούς που λέει και συνάδελφος και λέτε κι εσείς. Από τους ανθρώπους που σε εξουσιάζουν. Έχετε δίκιο. Αλλά επιτρέψτε μου, αν μπορεί να το θεωρείτε αυταπάτη, εγώ δεν το θεωρώ. Εγώ λατρεύω αυτό το λαό. Με όλα τα κακά και τα στραβά του. Λοιπόν. Γιατί έχει αποδείξει σε πολύ δύσκολες συνθήκες ότι είναι παλικάρι. Εγώ. Με αυτό το λαό που είμαι περήφανος για αυτό το λαό και το ότι κατάγομαι από αυτό το λαό, είμαι κομμάτι του, ελπίζω ότι και τώρα θα κάνει το καθήκον του. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε. Βεβαίως, βεβαίως. Ξαναλέμε την ημέρα και την ώρα αύριο το απόγευμα, στο Λάτσιο, στο Πύργο, στις 7.30 είπατε, κύριε Καζάκη. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να πούμε ότι είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής, να το θυμίσουμε. Υπάρχει κάποιος συνδυασμός ή... Ο συνδυασμός είναι το Αιγαίο Παλαϊκού Μετώπου. ΕΠΑΜ, έτσι. ΕΠΑΜ, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να ψηφιστείτε από όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι στις ευρωεκλογές. Ψηφίζουν από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Καλημέρα. Ιόνιον FM σας ενημερώνει.